Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Πουλής. Να μην ξεκινήσεις από μένα, ε. Αγένεια. Ξεκίνησες ήδη. <laughs> λοιπόν, είμαστε εγώ, εγώ Κρυεμπάρδη, ε, ο, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνος Πουλής, που υποδεχόμαστε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά τη φίλη μας την Ειρήνη Γεωργή. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σας, χαίρομαι και εγώ που με καλέσατε στο στούντιο και σας βρήκα και για ένα live που δεν περίμενα να είναι live. Δεν το είχαμε πει, ε. Έτσι είμαστε εμεί όλο εκπλήξει. Έτσι είμαστε εμεί όλο εκπλήξει. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε. Ε, παρακολουθούμε με πολύ, μεγάλη, ε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντα τα, τα γραπτά σου και πολύ περισσότερο τώρα που έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Είναι 880. Όχι. <ΣΣΣ> <ΣΣ> είναι, είναι χορταστικό το βιβλίο, είναι πάνω από 300 σελίδες. Θα ήθελα αν μου επιτρέπεις εγώ πριν, πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα να πω δύο λόγια για το, για το βιβλίο όπως το, όπως το ένιωσα και το κατάλαβα εγώ να πω τι μου άρεσε δηλαδή τι με ε, κέντρισε πάρα πολύ σε αυτό το βιβλίο και ήθελα να το συζητήσουμε που είναι ότι μου φαίνεται ότι καλύπτει όλη την, ε, την γάμα των ε, συναισθημάτων γύρω από τις, ε, από τις σχέσεις δηλαδή είναι... Ο τίτλο του βιβλίου είναι Αυτό που θέλουν οι γυναίκε, οδηγό dating για άντρε από μια φεμινίστρια. Και επειδή η Ειρήνη έγραφε για πολλά χρόνια ιστορίε από ε, dating, έγραφε ιστορίε με αγόρια εκεί πέρα, ιστορίε για σεξ, αυτά είχαν πάντοτε έναν ένα χαρακτήρα πολύ ε, διασκεδαστικό. Ταυτοχρόνω ε, είναι μια φεμινιστική ματιά σε αυτό. Οπότε υπάρχει όλη η μαυρίλα της... Ε, προσπάθειας να αντιμετωπίσει μια γυναίκα την ε, διάχυτη βία στα λόγια και τα έργα των, ε, των ανδρών. Και ήθελα να ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που μου φαίνεται ότι την κρατάει πολύ ωραία το βιβλίο, ε, που παρουσιάζει ταυτοχρόνως πώς υπάρχει μέσα σε όλα αυτά. Γλύκα, τρυφερότητα, λαγνία, γέλιο και μαζί και μπόλικη, πατριαρχία, τοξικότητα, αγριάδα και ματσίλα. Αλλά είναι όλα μαζί και μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ ωραία ισορροπία αυτή που έχει επιτευχθεί στο πώς είναι όλα αυτά μαζί. Αυτά και, αυτά και σταματάω. Θα πω περισσότερα καθώς θα το κουβεντιάζουμε στην, στην πορεία. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Το ρουφήξαμε το βιβλίο, παρότι πρώτος τόμος εγκυκλοπαίδειας. Ε, εμένα, <ΣΣΣΣ> συμφωνώ με όσο είπε ο Κωνσταντίνο. Ε, θέλω μόνο να προσθέσω, μου αρέσει πάρα πολύ, το κάνεις γενικά, στην κουβέντα βάζει και τους άντρε. Υπάρχει μία θεωρία που λέει ότι αρκετά μιλήσατε, ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι γυναίκες. Εγώ είμαι στη δική σου οπτική, ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πραγματικά, θα πρέπει να, να έχουμε στη συζήτηση... Και του άντρε. Θα πρέπει εκείνοι, και λέω οι άντρε, όχι τα γόρια, να καταλάβουν τι είναι αυτό που λέμε. Και η ματσίλα και η πατριαρχία αφορά και εκείνου, γιατί όλοι μεγαλώσαμε στην ίδια κοινωνία με τα ίδια στερεότυπα. Και είναι πολύ ωραίο το εισαγωγικό σου, θα το διαβάσω. Στα κορίτσια που μίλησαν, στα γόρια που άκουσαν, στα κορίτσια που δεν μπόρεσαν να μιλήσουν και στα αγόρια που από εδώ και μπρο δεν θα σιωπούν. Και ελπίζουμε να είναι πολλά. Να δεν κάνετε καθόλου παύσει, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω στη μέση αυτών που λέτε τίποτα. Έχετε πει 100 πράγματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσω και το, το δε, χάσα. Δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ, Ειρήνη. Από εδώ και πέρα όλο ο χρόνο είναι δικό σου. Εγώ είχα υποσχεθεί να κάνω μια εισαγωγή, να πω δύο λόγια για το βιβλίο στην αρχή. Από εδώ και πέρα όλο ο χρόνο είναι δικό σου. Τι λάθη κάναμε, τι, τι, τι είπα. εκτός από <laughs> το ότι το έχουμε παρουσιάσει ως τούβλο, ως ε, ασήκωτο το, το, το βιβλίο. Εγώ, να ξέρεις, το βρήκα πολύ μικρό και είναι τα μόνα πράγματα, που, τα βιβλία που βρίσκω μικρά στη ζωή μου. Να το okay. θες και αυτό. <laughs> okay. ε, το βιβλίο διαβάζεται πολύ, πολύ, ε, πολύ ευχάριστα. Είναι καλογραμμένο και έχει και επίσης μια πολύ ε, σωστή κατεμένα ισορροπία ανάμεσα στο να προσφέρει πληροφορίες ε, που δεν είναι τετριμένες και πασίγνωστες και ταυτοχρόνω να απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να μην είναι ήδη εξοικειωμένοι. Οπότε είναι αυτό που θα ήθελαν όλοι να κάνουν γράφοντας, δηλαδή να είναι κάτι που να διαβάζεται εύκολα, αλλά ταυτοχρόνω να μην είναι σαχλό, ας πούμε, να μην, να μην κάνει όλους τους συμβιβασμού του κόσμου στην τεκμηρίωση και, την, και, τα επιχειρήματα προκειμένου να διαβάζεται εύκολα. Νομίζω ότι τα κάνει και τα, και τα δύο. Γενικά δεν είναι καθόλου διδακτικό. Δεν έχει δηλαδή αυτόν τον τόνο να, σου, να σε δείχνει με το δάχτυλο. Και μου αρέσει και πάρα πολύ η προσέγγιση σου σε οτιδήποτε ακούς με το οποίο διαφωνείς. Και είναι αυτά τα τετριμένα που ακούμε, οι γυναίκες κυρίως, ε, στα οποία απαντάς με μια τρομερή ψυχραιμία, με επιχειρήματα, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ε, ο άλλος να μην κάτσει να συζητήσει μαζί σου. Έναν ιδανικό κόσμο, ε, γενικά λίγο εξιδανικεύετε τον κόσμο και οι δυο σα. Ε, γιατί ο μικρός. τρόπος που προσεγγίζετε τέλο πάντων τη ζωή και εδώ που είστε και οι άνθρωποι με τους οποίους μάλλον είναι σε, σε τέλο πάντων σε, σε όχι ο μέσος άνθρωπος δηλαδή ε, εσύ Κωνσταντίνε που λες ότι ακόμα και αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα θα καταλάβουν κτλ και, και δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ε, φοβάμαι ότι. Όχι φοβάμαι, δηλαδή είναι δεδομένο ότι ο τελείω άσχετο καταρχά δεν θα πιάσει ποτέ στα χέρια του αυτό το βιβλίο και απλώ θα το πετάξει ή θα το κάψει ή κάτι. Δεν ξέρω. Ε, <laughs> και... το, το καλό σενάριο είναι να το πετάξει. Αλλιώ μπορεί να υπάρξει και κάποιο κάψιμο μαζί με. Το κάψιμο ενό ομοιώματο τη μάγισσα Ειρήνη. Κοίτα, ε, μακάρι να το κάψει, διότι εκεί είναι, θα είμαι στη, στην πλευρά των καλών. Μακάρι να ξεκινήσουν να καίνουν <laughs> και τα δικά μου, όπω τη Margaret Χούντε. Ευχαριστώ πολύ, κάφτε τα. <laughs> ε, και εσύ, Γεωργία, που λε ότι δεν αφήνει περιθώριο σε κάποιον να μην κάνει συζήτηση, ε, έχει social media. Δηλαδή, αυτό που λε είναι σαν να μην έχει social media. Δεν ξέρω. Εγώ, ό,τι και να πω, όσο και να προσπαθήσω να το πω γλυκά, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που απορρίπτουν τα πάντα, που με μισούν, που με λένε φεμιναζή, που και θέλουν να με σκοτώσουν, ας πούμε. Ας, ξεκι... ας ξεκινήσουμε από... Και αυτό είναι και ένα κεφάλαιο στο... Υπάρχει μια αναφορά. Ας ξεκινήσουμε από τις ε, φεμιναζοί, λοιπόν. Τι, τι είναι η φεμιναζοί, τι είναι αυτές οι υπερβολικές φεμινίστριες που... είναι λίγο πολύ σαν το, σαν το ολοκαύτωμα, ας πούμε. Είναι <συσκλή> το γυναικείο αντίστοιχο των ΕΣΕΣ. Θέλεις να μας πεις, ε, καταρχάς, ε, από πού προέρχεται το υπάρχει μέσα στο υπάρχει μέσα στο βιβλίο και είναι ενδιαφέρουσα η, η αναφορά, αλλά και πιο γενικά, τι, τι, είναι αυτή, τι είναι αυτός ο ανδρικός φόβος, ας πούμε, απέναντι στο, σε έναν φεμινισμό, ο οποίος είναι τόσο πια ασφικτικός, επιθετικός, που νιώθουμε, που νιώθουμε απειλή. Κοίτα, ε, το σκεπτικό πίσω από όλα αυτά είναι ότι όταν ε, έχεις και έχει συνηθίσει να ζει εδώ και χιλιετίε, ας πούμε, μέσα στο προνόμιο, το οποίο προνόμιο δεν το βλέπει. Και ξέρει, είναι πάλι εμεί που μιλάμε για προνόμια. Οκ, okay, είσαι σε μία κάπω πλεονεκτική θέση, όχι σε όλα, αλλά σε κάποια ζητήματα είσαι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλου ανθρώπου. Και όταν αυτό το πράγμα πάει να εξομοιωθεί, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πάει να υπάρξει ισότητα. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι είναι καταπίεση. Γιατί χάνει κάτι που είχε και το είχε δεδομένο και κεκτημένο. Και η αντίδραση όλων των αντρών που βλέπουμε και ένα από αυτά τα πράγματα που λένε είναι ότι μα κατηγορούν ότι είμαστε φεμιναζοί, προκύπτει από αυτό. Ε, γιατί εκεί που πίστευαν ότι τα πράγματα είναι καλά και σωστά ήταν όπω ήταν, ξαφνικά ερχόμαστε εμεί να πούμε ότι πρέπει να περιορίσετε τα δικαιώματά σας αυτά που θεωρείτε δικαιώματά σα, ενώ δεν, δεν, έπρεπε ποτέ να ήταν. Αυτό λοιπόν το εκλαμβάνω ω καταπίεση και βέβαια αυτό καταλήγει σε κάποιου να μιλάνε για φεμιναζισμό που είναι κάτι που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν φεμιναζοί. Είναι αστείο να μιλάμε για φεμιναζοί ενώ ο φεμινισμό αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να φέρει ισότητα και μάλιστα ε, και να βοηθήσει και τους άντρες σε πάρα πολλά ζητήματα που δεν το αντιλαμβάνονται καθόλου. Θέλει να μα πει γι' αυτό, αυτό είναι και επίση ένα από τα κομμάτια. Με έχει σχέση με αυτό που είπε ηγωγό: Το πώ περιλαμβάνει του άντρε στην, στην κουβέντα. Πώ πλήττονται οι άντρε από την ε, πατριαρχία, Καταλαβαίνουμε σε τι ωφελούνται, αλλά υπάρχει ένα μέρος, ένα μέρος του προβληματισμού σου αφορά και σημεία στα οποία ε, φαντάζομαι ότι δεν, ε, δεν είναι κοινή αυτή η συζήτηση. Υποθέτω ότι πάρα πολλέ γυναίκε θα έλεγαν εντάξει τώρα. Το τελευταίο που μα ενδιαφέρει, α πούμε, είναι τι κακό κάνει στου η ε, πατριαρχία. Όχι, Έχω όχι την Δεν ότι είναι το τελευταίο αυτή. που μα ενδιαφέρει, γιατί είναι κομμάτι του όλου προβλήματο. Και αυτό που είπε η Γεωργία είναι και άλλο κομμάτι. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να, ναι. να το αναλύσουμε μετά. Λοιπόν, πώς πλήττονται οι άντρε από την πατριαρχία, Καταρχάς, αυτό είναι ζήτημα όλων μας γιατί ε, εμείς, και όταν λέω εμεί, ενώ εμείς ως κοινωνία, δημιουργούμε του άντρε που υπάρχουν. Δεν, δεν φυτρώνουν από μόνοι του. Ε, και από την αρχή από μωρά μαθαίνουν οι άντρες ότι κάπως πρέπει να είναι για να θεωρούνται σωστοί άντρες οι απαιτήσει της στερεοτυπικής αραινοπότητας είναι πάρα πάρα πολύ πιεστικές, πάρα πολύ ε, τρομακτικές για ένα μικρό και ε, τους, τους κάνουν να είναι με κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι κάτι που πιέζεται από εδώ, πιέζεται από εκεί, πιέζεται αυτό και βγαίνει το αποτέλεσμα είναι κάποιο που λέει φεμιναζή, κάποιο που ε, γίνεται αυτό που λέμε ίνσελ, που το αναλύω και αυτό με στο βιβλίο, και πράγματα αυτά που τα θεωρούμε μετά εμεί τοξικά. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα λοιπόν της πατριαρχία που δημιουργεί τέτοιου άντρε και πλήττονται από την αρχή. Από την αρχή, όταν λέω δηλαδή το πρώτο τραύμα, πατριαρχικό τραύμα στα μικρά αγόρια, είναι εκεί που είναι δύο με τριών χρονών, που η μαμά μπορεί να σταματήσει να τα αγκαλιάζει, γιατί έχουν πει ακόμα, λέγανε παλιότερα και οι παιδοψυχολόγοι, ότι για να μην γίνει μαμάκια, για να μην έρχεται συνέχεια στη φούστα σου. Μετά λένε στα γόρια να μην κλαίνε. Όλα αυτά είναι τραύματα. Έχουν δηλαδή, ε, κα, καθορίζουν τους άντρες για την υπόλοιπη τους ζωή. Και αυτό είναι το πρώτο. Μετά είναι το μην, μην είσαι σαν κορίτσι, μην κάνεις σαν κορίτσι, που αρχίζει και δημιουργείται όλο... Το, το ζήτημα στο μυαλό σου ότι το να είσαι γυναίκα είναι φτου κακό, είναι κατώτερο, πρέπει να το αποφύγω πάση θυσία. Και μαζί με αυτό το να το αποφύγω πάση θυσία απορρίπτουν οτιδήποτε θεωρείται γυναικείο. Τι θεωρείται γυναικείο, οτιδήποτε απαλό, γλυκό, συναισθηματικό, τρυφερό και βγάζουν άρα από την ύπαρξή τους ένα τεράστιο κομμάτι της, ε, της ανθρώπινης ουσίας. Ε, και μένουν, μένουν οι άντρες ουσιαστικά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να λειτουργήσεις σε μια κοινωνία όταν σου έχουν κλέψει, όταν σου έχουν κόψει τόσα κομμάτια. Δηλαδή και από την αρχή που λέω τα γυναικεία χαρακτηριστικά έχουν μάθει να τα αποφεύγουν πάση θυσία, δεν υπάρχουν γυναικεία και αντρικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι και αυτό ένα κατασκεύασμα κοινωνικό. Υπάρχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και κάποιο είχε τη φανή ιδέα να πει: Ωραία, να τα χωρίσουμε στη μέση και κάποια να είναι οκ okay για τι γυναίκε και κάποια να είναι οκ okay για τι άντρε. Δεν υπάρχει αυτό. Χρειαζόμαστε όλοι και από τα δύο. Από όλα. Τώρα, στο τι βλάπτει του άντρε, πώ. Οι άλλοι τρόποι με του οποίου η πατριαρχία βλάπτει του άντρε, είναι βέβαια και όλα αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν για το πώ πρέπει να είναι ένα άντρα. Δηλαδή, το, τι να σου πω, το να έχει λεφτά, το να είναι οπωσδήποτε σκληρό και δυνατό και έτσι. Το, το να πρέπει να, οι άντρε να πηγαίνουν στρατό, οι άντρε να πεθαίνουν πρώτοι, τους άντρες να, ε, οι γυναίκε να σώνονται, οι, οι άντρε να πηγαίνουν στον πόλεμο. Είναι, είναι άπειρα μετά που έρχονται. Και όλα αυτά είναι για του ίδιου λόγου και γιατί οι γυναίκε, στην καλύτερη περίπτωση τη πατριαρχία, αντιμετωπίζονται ω αδύναμα, ανήμπορα πλάσματα που δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό του. Και είναι και μικρά πράγματα, τα συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο νωρίτερα, ότι ο άντρας πρέπει να πληρώνει το πρώτο ραντεβού, ο άντρας πρέπει να τραβήξει την καρέκλα στη γυναίκα για να καθίσει. Είναι πολύ μικρά πράγματα μέσα στην καθημερινότητα που στη βάση πηγάζουν από αυτό που λες. Και θεωρώ... Εννοείται, αυτά πλέον είναι κομμάτι του φεμινιστικού dating. Αν θέλει να σου πω μετά παραπάνω γι' αυτό... Είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, να ανα... σε διάκοψε ναι. Είναι πολύ δύσκολο κάποιο να αναγνωρίσει ότι και εκείνο κάτι έχει από όλα αυτά. Και το λες και στο βιβλίο ότι συχνά θα σου πούν «Μα εγώ δεν είμαι σεξιστής, εγώ δεν είμαι μισογίνη. Γιατί λες ότι ο βιαστής είσαι εσύ, μα δεν είμαστε όλοι να τολμέν που λε. Ε, εγώ δεν είμαι. Και είναι πολύ σημαντικό είναι κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου ότι είσαι κάτι από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ε, ας πούμε το, το γεγονός ότι όλοι σε ένα βαθμό είμαστε ρατσιστές, ε, δεν είμαι εγώ που πιστεύω ότι είμαι ρατσίστρια. Κάνω τεράστια συνειδητή προσπάθεια για να μην είμαι, αλλά ξέρω ότι μπορεί κάποια πράγματα να είναι τόσο βαθιά ριζωμένα που δεν μπορώ να τα ελέγξω, ακόμα και αν προσπαθώ συνειδητά το να πιστεύουμε ότι και εννοείται σε ένα βαθμό και όλε οι γυναίκε πιθανότατα έχουμε ακόμα εσωτερικευμένο μισογυνισμό όσο και αν συνειδητά προσπαθούμε να το πετάξουμε από πάνω μα. Όταν έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που μα έχει μάθει από πριν ακόμα να έχουμε αναμνήσεις, πριν ακόμα να θυμόμαστε τίποτα, του πώ πρέπει να είναι ο κόσμο, δεν είναι εύκολο να πει Α, ξύπνησα σήμερα και άκουσα για το σεξισμό. Εγώ δεν είμαι σεξίστρια ή δεν είμαι σεξιστή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι γραμμένος στον κώδικά μας. Ένα από τα πράγματα που μου, που μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτό που λέει η, η Γογο για το πως ε, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ή δεν είμαστε αντικείμενα αυτής της αυτής της κριτικής. Είναι αυτό που περιγράφεις ως καλοκάγαθο σεξισμό. Που είναι και από τα σημεία που έχουν ε, σημασία να συζητηθούν, γιατί δεν βγάζουν μάτι. Είναι πολλές οι που τα επιχειρήματα έχουν μια ευλογοφάνεια, δεν ισχύουν, αλλά αυτός που το λέει νιώθει πάρα πολύ ε, άνετα να πει εγώ σεξιστής, σε εγώ λατρεύω τις ε, γυναίκες. Ανοίγω την ε, πόρτα για να, για να περάσουν τους, ε, τραβάω την ε, καρέκλα για να, για να καθίσουν και περιγράφεις πως αυτός ο καλοκάγαθος σεξισμός στην πραγματικότητα προϋποθέτει μια εικόνα μιας γυναίκας η οποία να μπορεί να τραβήξει την καρέκλα της ας πούμε, και πρέπει να το κάνει κάποιος, κάποιος άλλος και ενώ δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία αμέσως θα καταλαβαίναμε ότι, είναι, ότι υποβιβάζει τις, τις γυναίκες είναι μέρος μιας αργής συνειδητοποίησης το Πώ μπορεί κανεί να εντοπίζει, να αναγνωρίζει τέτοιε συμπεριφορέ, οι οποίε μπορεί να γίνονται και με καλέ προθέσει, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Και μπορεί μια χαρά να το πιστεύει ο άλλο ότι τι κακό υπάρχει σε, σε αυτό. Όχι, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το υπόβαθρο από πίσω, δεν θα ήταν και κακό. Αλλά το θέμα είναι γιατί το κάνει. Και το πιο σημαντικό θέμα, το κάνει και στου άντρε φίλου σου. Γιατί είναι μια πόρτα, θα την κρατήσει ανοιχτή και σε έναν άντρα φίλο σου. Αλλά να πα να το ανοίξει μπροστά από την πόρτα, αν δεν κρατάει σακούλε στα χέρια, δεν θα το κάνει. Δεν θα του ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Γιατί να το κάνει λοιπόν σε μια γυναίκα. Γιατί αυτό έχει φτάσει να θεωρείται η ευγένεια. Και το γιατί υπάρχει απάντηση. Είναι από την εποχή που οι άντρε έπρεπε να είναι gentlemen. Αλλά αντίστοιχα, όταν οι άντρε έπρεπε να είναι gentlemen, οι γυναίκε έπρεπε να είναι ladies και ξέρουμε τι σημαίνει το lady και το να είσαι lady και να φέρεσαι σε μια κυρία, σαν κυρία. Έχει τόσο slut shaming από πίσω και τόσες επιταγές του πώς πρέπει να φέρετε μια σωστή κυρία που καταλαβαίνεις εκεί ότι όλο το, το πράγμα είναι πατριαρχικό. Αλλά αν δεν θες να κάτσεις να τα σκέφτεσαι όλα αυτά, το θέμα είναι θα το έκανε σαν έναν άντρα. Αν ναι, προχώρα. Αν όχι, μην το κάνει σε μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα. Ό,τι έχει να κάνει με το επειδή είναι γυναίκα ή επειδή είναι άντρα, είναι λάθο. Είναι, είναι, ένα tweet πριν από λίγα χρόνια. Νομίζω, νομίζω, ότι είναι του Κωστή Χατζηδάκη που ελαφρά και ανέμελα, παρότι είναι πριν το, πριν το του, αναφέρει την διαβόητη σήμερα φράση ότι μια γυναίκα όταν λέει όχι εννοεί ίσως και όταν λέει μια κυρία όταν λέει όχι εννοεί. Εννοεί. Ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Ανοίγουμε, ανοίγουμε, πολλά, ανοίγουμε πολλά μέτωπα, αλλά προφανώ προφανώς υπάρχει αυτή, αυτή, η ιδέα του ποιε είναι όταν λέει κανείς εγώ, εγώ σε εγώ λατρεύω τις, γυναίκε. γυναίκες. Και εννοεί έναν τύπο γυναίκα, το περιγράφεις πολύ, πολύ ωραία αυτό, εννοεί ότι λατρεύει τις γυναίκες τις οποίες θα ενδιαφερόταν να επιδείξει ή να του μαγειρεύουν. Ναι, το, το, λατρεύω τις γυναίκες από την αρχή. Ξέρεις ότι ο τύπος δεν, δεν είναι γιατί ε, συνήθω είναι από μια ηλικία και πάνω, αλλά μπορεί και να είναι μικρότεροι αυτοί που τα λένε. Μην νιώθει άσχημα, Κωνσταντίνε τώρα, Δεν πειράζει. Νιώθω την καυτή ανάσα του θανάτου σιγά-σιγά, Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι ότι. Καλά, προφανώ και λατρεύει μόνο τι γυναίκε που θεωρεί ελκυστικέ. Για να το θέσω εγώ λίγο πιο κομψά, επειδή είμαι κυρία. Νότ. Από την άλλη, τι βλέπει και σαν κάτι λίγο εξωτικό και λίγο παράξενο και λίγο έτσι. Ε, μαγικό και, και απομακρυσμένο. Το θέμα είναι ότι δεν τις βλέπει ακριβώς σαν ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και γενικότερα δηλαδή. Οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται ακριβώς ως άνθρωποι, αλλά ως κάτι λίγο αλλιώ. Λίγο διαφορετικό. Άλλωστε από ένα πλευρό φτιαχτήκαμε. δεν ξέρω καν γιατί το συζητάμε το θέμα. Ένα πλευρό και πάλι καλά. Θέλω να πω ότι το σκέφτομαι πολύ ώρα και λέω, μήπως είναι λίγο έτσι, μεγάλο άλμα να πάω κατευθείαν στο οργασμικό κενό, αλλά θέλω να πάω εκεί. Κωνσταντή, αλλά νο, μέσα στο βιβλίο έχω το σταματήστε να μα ανοίγετε τι τάσει. Ναι, αυτό θα έλεγα. Α, μάθε, να α, να α, τελειώνουμε πρώτες. Να τελειώνετε μα πρώτε. Ήθελα mm. να πω, ναι, αυτό που λες, το τι πιστεύουν οι άντρε, ε, στο κομμάτι το ερωτικό, στο κομμάτι του σεξ, έχουν επίση μία δική τους κοσμοθεωρία, που δεν είναι ότι την πήραν έτσι από την Κολυμπήθρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε τεράστιο βαθμό, έχει παίξει ρόλο το πορνό. Και το, πώ πώς προβάλλεται τέλος πάντων η σεξουαλική πράξη μέσα από αυτές τις ταινίε. Οπότε ο άντρα θεωρεί ότι... Ναι, θα το πω πολύ... Δεν θα, δεν θα το πω καλύτερα, ας μην το πω. Δες, μην το πεις. Ας μην το ας σοπάσουμε. Θέλω να πω, πήγα να περιγράψω, κατάλαβα και θα γίνω κλαφηρή. Θέλω να πω ότι ο άντρα θεωρεί ότι εκείνο θα πρέπει να περάσει καλά. Θα κάνει αυτό που είναι να κάνει για να περάσει εκείνο καλά. Δεν τον ενδιαφέρει να περάσει και η άλλη κοπέλα καλά, σαν να είναι απλά ένα αντικείμενο. Οκ, okay, πάμε, πέρασα καλά. Υπάρχει και αυτό το ξεκαρδιστικό αστείο στο βιβλίο που λέει Γιατί οι γυναίκε προσποιούνται ότι έχουν οργανισμό, Γιατί νομίζουν ότι μα νοιάζει. Ναι. ναι που είναι ακριβώ ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το, το σεξιστικό αστείο και που νομίζω συμπυκνώνει πολύ καλά αυτήν την κουλτούρα της αδιαφορίας προς την γυναικεία απόλαυση. Το, το αστείο σε όλο αυτό είναι ότι ε, την δεκαετία του 80-90 που άρχισα και διάβαζα γυναικεία περιοδικά ε, υποτίθεται ότι πολλούς άντρες τους ένοιαζε, αλλά ο γυναικείος οργασμός ε, ε, παρουσιαζόταν ως κάτι τόσο πολύπλοκο και μυστηριώδες και τέλος πάντων... Ε, Πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει που δεν, δεν το είχε. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρει ούτως ή άλλω. Ε, μπορεί να το έψαχνες αλλά ρε παιδί μου, μην περιμένεις ότι θα τα καταφέρεις Άρα δεν πειράζει. Και Ήταν τιμιλυγήθηκε... σαν το χρηματιστήριο λίγο. Μπορεί να δοκιμάσει, <laughs> αλλά οι ελπίδε. Όχι, εγώ πέτυχα εποχέ το χρηματιστήριο που είχε σίγουρα σιγουριά ότι θα βγάλει λεφτά. Δεν πήγε πρόσεξε, καλά, πρόσεξε, πήγε 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 πήγε, καλά αυτό. <laughs> <laughs> Τελικά. Μακροπρόθεσμα δεν πήγε καλά. Λοιπόν, η Γεωργία ανέφερε την πορνογραφία που στο βιβλίο είναι το κεφάλαιο που έχει το πιο πολύ, τέλο πάντων, τα footnotes. Πώ λέμε, footnotes. Υποσημειώσει. Έχει τι πιο πολλέ υποσημειώσει, γιατί. Ε, όταν... Να πω με την ευκαιρία αυτή ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι υποσημειώσει. Ξαφνικά υπάρχει μια έρευνα εκεί πέρα και έχει πάντα την, την, εικόνα ότι η, η, γραφή αυτή, η οποία ρέει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία και γλαφυρά, έχει πίσω τη έναν όγκο πληροφοριών. Συγγνώμη, Ειρήνη, ε, την, όταν είχα πρωτογράψει μία μορφή αυτού του κειμένου, που όχι τόσο αναλυτική, αλλά μία μορφή αυτού του κειμένου πριν από αρκετά χρόνια και την είχα ανεβάσει στο Facebook, ήταν ε, η, η βραδιά που με έκαναν ε, unfriend πάρα πολλοί κόσμος. Με έβγαλε από φίλοι, με μπλόκαρε, μου έγραφε υβριστικά σχόλια κτλ. Διότι αυτά που έλεγα για την πορνο, πορνογραφία τους φάνηκαν ότι ήταν ε, λάθος, φάνηκαν ότι ήταν ε, king και ε, γενικά αντιφεμινιστικά σε πολύ κόσμο. Έχει, έχουν περάσει χρόνια από τότε και όχι επειδή με ένοιαζε το θέμα, με έκαιγε. Έχω διαβάσει τόσα, έχω δει τόσα ντοκιμαντέρ, έχω ψάξει ξανά και ξανά και ξανά και είχα δίκιο. <laughs> είναι το κάποια ζώα, δεν με πιστεύανε. Αλλά πραγματικά το πρόβλημα είναι ότι η πορνογραφία... Εκτελεί χρέη σεξουαλική αγωγή. Ναι. Είμαστε εκεί. Δηλαδή, από άλλε έρευνε που δεν νομίζω ότι τις έχω βάλει μέσα, ε, τα παιδιά βλέπω, έρχονται σε επαφή με συμβατική πορνογραφία και όταν πότε λέω πορνογραφία, μιλάω για τη συμβατική πορνογραφία, δηλαδή στα porn tubes. Δεν μιλα... Γιατί υπάρχει φεμινιστική πορνογραφία, δεν μιλάμε για αυτήν. Εκτίθενται σε αυτή σε ηλικία περίπου 11 χρονών. Άρα, προφανώ αποτελεί σεξουαλική αγωγή εκεί που δεν ήταν ποτέ για να έχει τέτοιο ρόλο. Όχι απλώ δεν ήταν ποτέ για να έχει το ρόλο του η πρώτη σου επαφή με οτιδήποτε σεξουαλικό θα είναι αυτό, αλλά και είναι φτιαγμένη από άντρε για άντρε η συμβατικη πορνογραφία. Δεν έχει. Δηλαδή, άλλη μου έλεγε, έλεγε τόσο κόσμο ότι, Μα εγώ που είμαι γυναίκα έτσι το απολαμβάνω. Πολύ ωραία, αλλά δεν είναι φτιαγμένο για σένα. Δεν είναι αυτή η λογική α, να το δουν και οι γυναίκες που τους αρέσει να τις δένουν. Είναι φτιαγμένο για να το δει ο άντρας που θέλει μια γυ... να δέσει μια γυναίκα η οποία δεν θέλει να δεθεί. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες ότι γι' αυτό και φαίνεται ότι οι γυναίκες προτιμούν ναι, άλλες κατηγορίες. Ας πούμε προτιμούν να βλέπουν το λεσβιακό και όχι το άντρας, γυναίκα, όπου εκείνη είναι σαν αντικείμενο ουσιαστικά και εκείνο μόνο περνάει καλά βία. Πάρα πολλέ γυναίκε βλέπουν γκέι πορνό, είτε λεσβιακό, είτε μεταξύ αντρών. Και πάρα πολλέ γυναίκε βλέπουν άνημε, ακριβώ γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι πραγματική γυναίκα, γιατί έχει ενσυναίσθηση πω το πλάσμα αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή, που εσύ ξέρει ότι δεν περνάει καλά. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθούν να στο. Στο, βι, στο βιβλίο δεν λε όμω ακριβώ αυτό που περιέγραψε ε, τώρα. Και προφανώ επειδή λε ακριβώ το, το, το ίδιο, μάλλον χρειάζεται να το. Να το... Εξηγήσει λίγο εκτενέστερα και να το ε, γίνει καλύτερα αντιληπτό. Γιατί ε, λες τώρα ότι είναι ένα άντρα ο οποίος δεν είναι μια γυναίκα, η οποία προφανώ δεν θέλει να δεθεί. Δεν είναι προφανές απόλυτα, αλλά το το οι άντρε ψάχνουν, δηλαδή το ότι η νούμερο ένα αναζήτηση είναι το forced, που σημαίνει το πάντων με τη βία, ναι. δεν είναι καλό σημάδι λές παρόλα αυτά ότι ε, αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο έχουμε να διδαχθούμε από την ε, κουλτούρα του BDSM, δηλαδή από την διαπραγμάτευση που προηγείται, την, ε, την έννοια της ε, σαφούς και ακριβούς συνένεσης που συνοδεύει τις, τις πράξεις αυτές και την φροντίδα που ακολουθεί. Αλλά αυτό το λέω στο κεφάλαιο, το στο κεφάλαιο για το σεξ και για την απόλαυση. Ναι. Όχι στο κεφάλαιο για την πορνογραφία. Το BDSM, δεν θέλω να συνδέσω το BDSM με την πορνογραφία. Εγώ μιλάω για την πορνογραφία που μπορεί ε, να εμφανίζεται με στοιχεία BDSM χωρίς να έχει καμία σχέση με BDSM. Δεν υπάρχει Ούτε συζήτηση δεν υπάρχει, ούτε καμία okay. πιθανότητα συνένεσης okay. και προφανώς δεν βλέπουμε στην πορνογραφία aftercare, <laughs> έτσι. Εντάξει. <laughs> 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 αυτό, που, αυτό που λέμε σε αυτή την ε, ε, περίπτωση λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο θεμελιακό αφετηριακό ζήτημα της ε, συνένεσης, της διατύπωσης μιας ε, ξεκάθαρης και σαφούς ενθουσιώδους ε, ε, συνένεσης, ε, που αν θέσουμε αυτό στην αρχή, μετά δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ζήτημα king-shaming, γιατί μετά μπορεί να υπάρχει μια τεράστια γκάμα πρακτικών, οι οποίες όμως να υπακούν σε αυτούς τους κανόνες. Τα λέω καλά ή προδίδω αυτό που, αυτό που λες στο βιβλίο. Ε, όχι, καθόλου. Αυτό το, η, η έλλειψη ακόμα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή το αναφέρει και στο βιβλίο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που βλέπουμε πλέον με προειδοποιήσεις, ε, σε σε ό,τι περιεχόμενο καταναλώνουμε. Ακόμα και το απολαύστε υπεύθυνα πάνω στα ποτά, α πούμε. Ε, ακόμα ακόμα το... και την ανασκόπηση πια. Εντάξει, αυτό ήταν άλλη κουβέντα. Θυμάμαι όταν μικρή έβλεπα MTV και έλεγε Don't try this at home. Μην το δοκιμάσει αυτό σπίτι σου. Δηλαδή, η πορνογραφία θα μπορούσε να λέει αυτά τα πράγματα, γιατί είναι κάποια πράγματα που είναι τσίρκο. Δεν γίνονται, δεν είναι για να γίνονται, δεν είναι για να τα δοκιμάσεις. Και κυρίως αυτό που λες, δεν λέει κανείς, ναι θέλω να κάνω αυτό. Κανείς, mm. δεν τίθεται θέμα, ενώ είναι έγκλημα πλέον και στην Ελλάδα να μην υπάρξει συνένεση. Αλλά το παρακάμπτουμε. Το να μαθαίνουν λοιπόν τα παιδιά ότι μπορείς να το παρακάμψει δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Δεν είναι καλή ιδέα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο Pornhub υπήρξε ένα τεράστιο ρεύμα διαμαρτυριών για βίντεο που είχαν ανέβει χωρίς, ε, χωρίς συνένεση και για μένα ήταν σοκαριστικό όταν, ε, όταν είδα αυτό το ντοκιμαντέρ για το, για, το pornchap, για όταν είδα το, τον αριθμό, των, βίντεο, το ποσοστό των βίντεο που είχαν ανέβει χωρίς, ε, χωρίς συνένεση ότι, ότι κατέβασαν εκατομμύρια βίντεο δηλαδή ήταν ένα, ένα ποσοστό που ήταν, ξεπερνούσε τα, τα, μισά δεν είναι ότι υπήρχαν και κάποια τέτοια, και κάποια τέτοια το βίντεο το οποίο είναι δύο. Είναι το ένα δεν, έχουν, δεν, είχε δοθεί συνένεση στο να ανέβουν τα βίντεο και το άλλο δεν είχε δοθεί συνένεση και σε αυτά που συνέβησαν στο βίντεο. Στο, στο κομμάτι αυτό ε, υπάρχει, ένα, υπάρχει ένα ζήτημα με την, με την πορνογραφία που αφορά την, την διαπαιδαγώγηση και υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά, την, που αφορά την συνένεση γενικά. Αυτό θα ήθελες να μας το, να μας το αναλύσεις περισσότερο. Είναι πολύ ωραίο το, το, σημείο στο βιβλίο που σε ρωτάει, σε ρωτάει κάποιος και τι έχει να κάνει πια ο φεμινισμός, τι έχει να προσφέρει πια ο φεμινισμός, τι έχει γίνει δηλαδή τώρα, τώρα τελευταία, τι έχει αλλάξει, λες, η εισαγωγή του, το στοιχείο στοιχείου της συνένεσης στην, στην ομοθεσία. Να αν θέλεις μια χειροπιαστή αλλαγή η οποία... Ε, ε, έγινε μόλις το 2019. Θέλεις να μας εξηγήσεις τι έγινε και ποια είναι η σημασία του. Ε, όχι. <χει> <χει> Τι άλλο. Ποια είναι η σημασία του. Κοίτα. Ε, το, έχω, έχω ένα πρόβλημα με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, το ότι ακόμα και στην ομοθεσία έχει μπει η συνένεση και χωρίς συνένεση είναι βιασμός, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε όλοι. Τώρα, το πώς αυτό μπορεί να αποδειχτεί μέσα σε ένα δικαστήριο δεν το ξέρω. Δεν έχω απάντηση. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, πιθανότατα που απλώς εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί έξω, είναι θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, το βλέπουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να το προσεγγίσουμε ακόμα, αλλά αυτό που λέμε η ψυχή μου είναι εκεί, γίνεται μία αρχή. Θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θέλουμε να μπορούμε κάποια στιγμή να πούμε με σιγουριά αν δόθηκε ή δεν δόθηκε συνένεση και άρα ε, τι υπόθεση έχουμε στα χέρια μας. Που αυτή τη στιγμή, καλά, είμαστε τρομερά πίσω, αλλά γενικά δεν ξέρω και πώς μπορεί να πάρει σάρκα και οστά πραγματικά. <coughs> Οπότε, ίσως αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον και σου λέω, εγώ τι βρίσκω ενδιαφέρον, mm. <laughs> όχι εσύ τι βρίσκεις ενδιαφέρον. Σε να ρωτάμε. Μέχρι τώρα όλοι ξέρουμε τη συνένεση ώστε να μην έχει πει όχι μια γυναίκα ή κάποιο ο οποίος παίρνει μέρο σε, σε αυτή την πράξη. Ε, και πρέπει να φύγουμε από αυτό και να πάμε στην καταφατική συνένεση, δηλαδή στον κόσμο να λέει ναι και μάλιστα να λέει ναι με ενθουσιασμό. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Γιατί το όχι είναι πολύ δύσκολο να υποθεί πάρα πολλέ φορές για πολλούς λόγους που αναλύω στο βιβλίο. Ε, αυτό ήταν ένα από, τα, ένα από τα κομμάτια που λες ότι περνάμε από το, το όχι σημαίνει όχι σε μια κουλτούρα που το ζητούμενο είναι να υποθεί ένα ενθουσιώδες, ενθουσιώδες ναι. Ε, Νομίζω, θα ήθελα βασικά, μιας και μου το είπες νωρίτερα, αυτό που είπε ο δικηγόρος του Τραμπ ε, αφού αναφέρουμε το θέμα της νομοθεσίας, όσα λέγονται στο δικαστήριο, ε, στα δικαστήρια πολλές φορές είναι κακοποιητικά. Θέλω πάρα πολύ, Ειρήνη, να μας πεις εκείνη την ιστορία με το εσώρουχο που το έδειχναν και ήταν σε φάση με αφορούσε αυτό. Και αυτό που, Κωστάδη, να πες το λίγο αυτό με τον Τραμπ, γιατί... Ο δικηγόρος του Τραμπ, είπε στην γυναίκα, δηλαδή φώναξες βοήθεια ή δεν φώναξες βοήθεια. Ούρλιαξες για βοήθεια. Αυτή ήταν η ερώτηση του δικηγόρου. Ναι, και εγώ να, πει, να πω επίση ότι τι φορέ που με έχουν βιάσει δεν φώναξα, δεν ούρλιαξα καμιά φορά. Ε, ήμουν είτε σοκαρισμένη από αυτό που συνέβαινε, είτε φοβόμουν. Οπότε, ε, ακόμα και αν δεν πιστεύει κανεί τη θεωρία, έχετε, έχετε πάρα πολύ συχνά μπροστά σα μία γυναίκα που έχει βιαστεί. Είτε το ξέρει ο κόσμο, είτε δεν το ξέρει, ε, η οποία πιθανότατα δεν μπορούσε να πει όχι και δεν μπορούσε να φωνάξει. Λοιπόν, πάμε στο άλλο κομμάτι για το ναι. Ναι, ε, ε, τα, τα είχαμε πει και τότε. Τα είχα γράψει κάτι για το Press Project τότε. Γιατί είχα ξεκινήσει γράφοντας ένα, ένα post στο Facebook για άλλη μία δίκη βιασμού στην Ιρλανδία που ήταν ένα κορίτσι 17-18 χρονών το θύμα και στο δικαστήριο είχαν βγάλει το εσώρουχό της όχι δεν της το είχαν βγάλει, το εσώρουχο που φορούσε τη μέρα που βιάστηκε και το δείχναν, το οποίο εσώρουχο ήταν. Ε, τρυπημένο σε πάρα πολλά σημεία από τις εξετάσεις DNA που έπρεπε να γίνουν. Ήταν διάτρητο. Αλλά επειδή ήταν κόκκινο και έλεγε «little devil» πάνω, mm. θεώρησαν ότι αυτό αποτελούσε συνένεση. Διότι γιατί αλλιώς να φορέσεις ένα σεξι όρχο που λέει «little devil» πάνω αν δεν θέλεις να κάνεις σεξ. Ε, και ανέβασα αυτό το post εγώ, με μια φωτογραφία που πήρα από ένα εσόρουχό μου πάνω στο κρεβάτι μου. Διάλεξα ένα καλό βρακί, έτσι, για να μην το... <laughs> Διάλεξα ένα όντω σεξι βρακί. Αλλά το έκανα ρουτίνα, απλώ να, συνοδεύσω, να συνοδεύσω το post με μια φωτογραφία. Και μετά ήταν ένα υπέροχο πείραμα, λοιπόν, που έγινε τελικά, γιατί το post έγινε... Πήρε έτσι λίγο διαστάσεις, μοιράστηκε δεξιά-αριστερά και πέρα από τον κόσμο που με ξέρει. Οπότε πάρα πολλοί άγνωστοι που είδαν μία γυναίκα να έχει ποστάρει ένα σεξι εσόρουχο στη σε φωτογραφία, άρχισαν να μου κάνουν απίστευτο slut shaming και να μου λένε ότι εσύ για να ποστάρεις εσόρουχο, σίγουρα τα θέλει ο κόλλος σου. Ήταν ένα υπέροχο, ήταν full circle. Ήταν Εργαστηριακή απόδειξη του, του προβλήματος. Ναι, Ήτανε ήταν σαν εσύ. πείραμα. πείραμα. Ναι, ήταν, ε, κάνω πολλά πειράματα άθελά μου αυτά τα χρόνια που μιλάω για την κουλτούρα του βιασμού. Επίσης να πω ότι τότε είχα γράψει και στο H&M ε, προτείνοντάς τους να φτιάξουν εσώρουχα που να λένε πάνω «This is not consent», αυτό δεν είναι συνένεση. Που πιστεύω ότι είναι μια καλή επιχειρηματική ιδέα, παιδιά, όποιος θέλει να τη φτιάξει. Θες να μας, να μας πεις για το «slut shaming» τι είναι... Και εσύ έχω την, έχω την εικόνα ότι ακριβώς επιμένει σε αυτό το πράγμα ότι δεν οφείλει μία μια γυναίκα να, να σκεπάζεται, να κρύβεται, να, να κρύβει το σώμα της για να μην δώσει λάθος μηνύματα. Καταρχάς, δεν δίνουμε μηνύματα, δείχνοντας το σώμα μας. Δηλαδή κάτι που δεν θα ακουστεί ωραίο, αλλά όταν βλέπει τον παππού στο μπαλκόνι με το σόβρακο, δεν παίρνει μηνύματα. Mm. Ή αν παίρνει μηνύματα, οκ, okay, το ακούω. <ΣΣΣ> <ΣΣ> 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 δεν κρίνουμε τα γούστα κανένα. ναι, αλλά δεν είναι ότι ο παππού σου δίνει μηνύματα εκείνη τη στιγμή. Ανεξάρτητα από το τι παίρνει εσύ. Άρα αυτό, αυτό είναι κάτι που πρέπει να τεθεί ως πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το τι σκέφτεσαι εσύ όταν βλέπεις το σώμα μιας γυναίκας δεν έχει τίποτα να κάνει με την ίδια τη γυναίκα και με το τι σκέφτεται εκείνη και το αν θέλει. Α, να αναφέρω τη, τη φράση έτσι. όπως χρησιμοποιείται, δεν, δεν τα λες... Ε, ε, με, με αγριοκοιτάς. <laughs> <laughs> θα σε αγριοκοιτούσα ναι, την ώρα όχι. που τα έλεγα, <laughs> αν ήταν <laughs> να τα έλεγα σε σένα. <laughs> ναι, ε, γενικά το σώμα των γυναικών στην Πατριαρχία και με τεράστια έτσι, τη συμβολή της θρησκείας, θεωρείται αυτό το, αυτό το, το, μαγικό συνδυασμό του είναι συγχρόνως πονηρό, βρώμικο, αμαρτωλό, πειρασμός, ε, λίγο έχει να κάνει με το σατανά και αυτά είναι, είναι κάτι το οποίο ε, είναι συγχρόνως αντικείμενο πόθου αλλά και πρέπει να μείνει κρυφό. Υπάρχει όλη αυτή η μυθολογία γύρω από το γυναικείο σώμα. Ε, που δεν υπάρχει καθόλου γύρω από το αντρικό σώμα παρόλο που για τον μισό πληθυσμό το αντρικό σώμα είναι αντικείμενο πόθου έτσι, δηλαδή ε, έρχεται καλοκαίρι βαράει 30 βαθμούς και εγώ ξεκινάω και βλέπω άντρες χωρίς μπλούζα στο σούπερ μάρκετ στη, στη γειτονιά μου που βγάζουν το σκύλο βόλτα χωρίς μπλούζα και είναι το νορμάλ είναι κατασκεύασμα αυτό το ότι το, το γυναικείο σώμα πρέπει να θεωρείται κάτι διαφορετικό. Ναι είναι εξίσου αντικείμενο πόθου το ανδρικό σώμα. Έχω την εντύπωση... <Συρίζει> <Συρίζει> Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν βαθιά εδρεωμένα στερεότυπα τα οποία συμφέρουν πάρα πολύ τους μεσήλικες και υπέργυρους άνδρες που εξασφαλίζουν ότι ο άνδρας δικαιούται να είναι εγωιτευτικός με διάφορους τρόπους με τους γκρίζους κροτάφους του <Συρίζει> Δεν είναι μόνο η κρόταφή σου πλέον, έτσι Ωραία, προχωράμε Με τις γκρίσες μας χάλες του Την ίδια στιγμή που η γυναίκα υποχρεούται Να παραμένει πάντοτε νέα Και έτσι δημιουργείται μια κουλτούρα Στην οποία η ανδρική σεξουαλικότητα Ο ανδρικός ερωτισμός δικαιούται Να μην περνάει μόνο από το κορμί Οπότε το ξεχυλωμένο κορμί Ενός άντρα ο οποίος μοιραία μεγαλώνει Ο κακομύρης και θα πλαδαρεύει μέρα με την, μέρα με την ημέρα ε, δεν είναι αντικείμενο για το οποίο να πρέπει να δέχεται κριτική και, και ντροπή σε αντίθεση με τις, με τις γυναίκες που περνάει πολύ έντονα επικριτικά από την ε, νεανική του κορμιού τους. Ναι, αν θες να ξέρεις ακριβώς πόσο το αντρικό σώμα είναι αντικείμενο πόθου, δεν τα γίνεται εκεί... Από, τον, από αυτόν, πώς τον λένε αυτόν... Τον, ε που ήταν στο. Μωμόα, πώ λέγεται μωρέ, αυτό ο τεράστιος. Μωμόα, ναι. <laughs> ένας το, Ο Μωμό, Τον βρίσκω αειδιαστικό. Τέλο πάντων, Δεν τι γίνεται, δες τι γίνεται ε, εκεί που επιτρέπονται όλα αυτά, δηλαδή στου γκέι άντρε. Που είναι ο άλλο 60 χρονών και φέτε. Δηλαδή, ε, στα, στα σημεία της κοινωνίας που η, που η σεξουαλικότητα και τις άλλες πλευράς είναι αποδεκτή, τα πρότυπα ομορφιά είναι το ίδιο σκληρά και για τους άντρες. Απλώς οι γυναίκες υποχρεούνται από την κοινωνία να μην κοιτάνε την εμφάνιση. Ειδικά από ένα σημείο και μετά, διότι εύχονται ότι με τις γκρίσους κροτάφους πάει και το πορτοφόλι. Γιατί, όχι γιατί οι γυναίκες είναι αχάριστες εκμεταλλεύτριες, <laughs> αλλά γιατί η κοινωνία τους έχει πει ότι εσύ πρέπει να είσαι η όμορφη, ο άντρας πρέπει να είναι ο κουβαλητής. Δηλαδή είναι η μοιρασμένη ρόλη. Η ρόλη που είναι όλοι κατασκευασμένη. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Δηλαδή, ε, δεν, ε, φυσικά και οι γυναίκε νοιάζονται για την εμφάνιση των αντρών και είναι αστείο όταν το βλέπει στι κοινότητε των incels. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και το μεγαλοποιούν, βέβαια, σε βαθμό που πάλι δεν είναι υγιείς. Αλλά οι άντρε θυμώνουν όταν οι γυναίκες κοιτάζουν τους ωραίους. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν είναι σε ακραία αυτά. Γιατί μας θεωρούν πάρα πάρα πολύ... Ε, ρηχές. Είναι μια κουβέντα που την, που την κάναμε για το βιβλίο σου. Ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό. Τι είναι η κοινότητα στον Ίνσελς. Ε, οι κοινότητε των Ίντσελς, νομίζω ότι περίπου όλοι που μπορεί να μας ακούν, δεν έχω ιδέα, ε, δεν έχουν okay. ακούσει τον όρο. Ε, περισσότερο γνωστά είναι τα περιστατικά, τα πολλά περιστατικά, από έφηβους που έχουν βγει στην Αμερική με μια καραμπίνα ή τέλο πάντων με ένα όπλο και έχουν σκοτώσει κόσμο σε σχολεία, στους δρόμους, ε, δεν ξέρω τι. Ε, και μετά τις περισσότερες φορές αυτοκτονούν ή τέλος πάντων τους πιάνουν γιατί σκοτώνουν κόσμο. Ε, υπάρχει λοιπόν μια κοινότητα αντρών ειδικά στην Αμερική αλλά έχει εξαπλωθεί σε, σε, σε ολόκληρο τον κόσμο η τέλο παντων τους πιανουν γιατι σκοτωνουν κοσμο γεννήθηκε μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα βάθια, τα σκοτεινά σημεία του ίντερνετ, οι οποίοι πιστεύουν ότι κυρίως η εμφάνισή τους είναι αυτή που δεν τους επιτρέπει ποτέ να τους κοιτάξει καμιά γυναίκα και ότι δεν θα κάνουν σεξ ποτέ. Ε, το Ίνσελ προέρχεται από το involuntary celibacy που είναι ακούσια αγαμία. Τον όρο τον, τον πρωτοχρησιμοποίησε μια γυναίκα, κατά αστείο τρόπο και μετά τον πήρανε οι άντρες, ε, μια γυναίκα η οποία ήθελε να μιλήσει για το, για το θέμα, το, το πραγματικό θέμα, διότι υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι που θα ήθελαν να κάνουν σεξ και δεν κάνουν σεξ. Απλώ μετά τον πήρε τον όρο η κοινότητα και έγινε αυτό που έγινε. Υπάρχουν κατηγορίε μέσα στου σύνθελ από τις πιο ελαφριέ καταστάσει μέχρι αυτού που είναι πια το black pill που έχουν πολύ συχνά αυτοκτονικούς ιδεασμούς και μιλάνε μεταξύ τους για το ότι δεν αξίζει να ζουν. Και Υπάρχει ένας βαθύς μισογυνισμός σε αυτές τις κοινότητες γιατί θέλουν να εκδικηθούν τις γυναίκες και να τιμωρήσουν τις γυναίκες επειδή δεν θέλουν να κάνουν σεξ μαζί τους. Γιατί πιστεύουν ότι ως άντρες δικαιούνται το σεξ και ότι η, η πολιτεία, τέλο πάντων η χώρα θα έπρεπε να τους, να τους παραχωρήσει μια γυναίκα να κάνουν σεξ ανεξάρτητα από το τι θέλει η γυναίκα. Είναι... Αυτό που λέμε, που είναι το κράτος. <laughs> που είναι το κράτος. Ναι. Ε, 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 μαζί με το Market Pass. <laughs> <laughs> okay. Λογικό. Ειρήνη, ε, 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 υπάρχει κάτι που δεν έχουμε καλύψει. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι συζητάμε για το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο, το λιγουρεύεστε, όπως είναι η περίφημη φράση αυτή που θυμόμαστε όλοι οι βιβλιοφίλοι όταν έχουμε μπροστά μα ένα βιβλίο. Είναι το, το βιβλίο Αυτό που θέλουν οι γυναίκε, οδηγό dating για γυναίκε. «Ο yeah. <laughs> οδηγό dating okay. για άντρε από μια okay. φεμινίστρια. Okay. <laughs> Με συγχωρεί. Λοιπόν, ε, είναι μια κουβέντα για αυτό, το, για αυτό το βιβλίο, το οποίο συνιστούμε εν θέρμος να ψωνίσετε. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν πριν να κλείσουμε υπάρχει κάτι που δεν έχουμε πει αλλά που θεωρείς ότι είναι κρίσιμο και σημαντικό και μας διέφυγε. Είναι ένα κομμάτι ας πούμε, της σκέψης σου που θα ήταν καλό να, να μην το παραλείψουμε. Μπορώ να μιλάω για ώρες αλλά θα, πω λίγα. θα προσπαθήσω να πω λίγα. Λοιπόν, ένα, ξαναδείξε λίγο το εξώφυλλο. Θέλω να πω ότι ε, οι σκέψει αυτό ήταν η γλώσσα να είναι στο Y, στο, στο Y μέσα επειδή μίλησε η Γεωργία πριν, πριν για οργασμικό κενό, έτσι, Α, αλλά δεν, δεν έκατσε αυτή, <laughs> λόγω αυτή είναι, λόγω γράμματος σειράς, όπως δεν κάθεται γενικά, είναι βγαλμένο από τη ζωή. <laughs> αυτή είναι επίσης μια πολύ ωραία φράση, ο, όπως είναι και, και οι άλλοι που λέει, μας, μας κρατάτε τις καρέκλε καρέκλες, φροντίστε να τελειώνουμε πρώτες, και, και οι άλλοι που λες μας, μας να μας ανοίγετε τις πόρτες, απλά τελειώνετε μας πρώτες. Βάζω τις, ρήμε ρήμες <laughs> για να μπορεί να το θυμάται ο κόσμος. <laughs> <laughs> και μαθ... Συνένεση και μάθετε να γλύφετε. Αυτέ είναι οι βασικέ οι βασικές συμβουλέ προ του άντρε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο υπότιτλο που προσπάθησα να, να μπει σε αυτό το βιβλίο ήταν Οδηγό φεμινιστικού dating για άντρε. Και θέλω να πω λίγο ε, ότι το όραμά μου σε αυτή τη ζωή είναι να κάνουμε πραγματικότητα και τέλο πάντων να γίνει κομμάτι τη καθομιλουμένη το φεμινιστικό dating. Και θέλω να σας πω ότι... Τι εννοώ λέγοντας φεμινιστικό dating, διότι ο Κωνσταντίνος στην αρχή ήθελε να ονομάσει την εκπομπή dating για φεμινιστές και όχι. Και λες, αν θα μαζευτούν δύο-τρεις εκεί πέρα, <laughs> <laughs> όσοι, όσοι, υπάρχουν. Ένας κόμμα πέντε. λοιπόν, δεν υπάρχουν ακόμα φεμινιστές, έτσι. Άντε, είμαστε πέντε. Είναι πέντε. Όχι, δεν είμαστε εγώ. <laughs> Είναι πέντε. Λοιπόν, φεμινιστικό dating. Θέλω να πω ότι αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας για το dating, ως θεωρία ας το πούμε, ό,τι ξέρουμε για το dating είναι πάρα πάρα πολύ αναχρονιστικό και, και παλιακό. Είναι, χρειάζεται να εξυγχρονιστεί. Γιατί έχουμε αυτά που λέγαμε πριν, τα κομμάτια ας πούμε του 1800 με το ρομα, ρομαντισμό και ο άντρας πρέπει να είναι gentleman και η γυναίκα πρέπει να είναι lady. Οπότε όλοι η, όλο το slut shaming και όλη η διαφορετική μεταχείριση των γυναικών υπάρχει από εκεί. Μετά έχουμε λίγο δεκαετία του 50, η, ο άντρα ο κουβαλτή και η γυναίκα η και παρθένα και καλή νοικοκυρά. Μετά έχουμε λίγο τη σεξουαλική απελευθέρωση, δεκαετία του 70, που ναι, οκ, okay, σεξ πριν το γάμο, αλλά αν μάθει, χωρίς δεσμεύσει, αλλά αν το μάθει η γειτονιά, είσαι τσούλα, φυσικά, δηλαδή και ο άντρα δεν σε θέλει και πολύ αν πιστέψει ότι όντω θε να κάνει σεξ και με άλλου. Μετά έχουμε δεκαετία του 80 που με αυτά τα cool girls που ε, διάβαζαν περιοδικά που ήταν οι δέκα τρόποι να τον τρελάνε στο κρεβάτι, στο κρεβάτι αλλά δεν υπήρχε η δική τους απόλαυση πουθενά οπότε γεννήθηκε όλο αυτό το κύμα του να προσποιούνται οι γυναίκες οργασμό που είναι από τα πιο αστεία και ηλίθια πράγματα που, που, που μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή, να θέλεις κάτι πάρα πολύ και να προσποιεί ότι το έχεις ήδη. Mm, εξαιρετικό. Πολύ καλή ιδέα. <laughs> ε, και μετά, έχουμε όλη την κουλτούρα της πορνογραφίας και με τα πρότυπα ομορφιάς και τα λοιπά και η κακοποίηση, η κουλτούρα του βιασμού γίνεται μέρος του σεξ που θεωρούμε κανονικό σε εισαγωγικά και όλα αυτά τα πετάμε μέσα στα dating apps. Αυτό είναι το dating που έχουμε. Είναι ένα πράγμα πάρα πολύ τοξικό και πάρα πολύ ε, άνισο. Και ενώ οι άντρες περνάνε καλύτερα από τις γυναίκες, ούτε οι άντρες περνάνε καλά με όλα αυτά που λέγαμε για την αρενοπότα και τα λοιπά, δηλαδή ακόμα και το ότι οι γυναίκες θέλουν τον άντρα ψηλό, είναι πατριαρχικό κομμάτι. Είναι επειδή η πατριαρχία θέλει τον άντρα ψηλό, γιατί ο άντρας πρέπει να είναι ο προστάτης αυτής της ε, ανήμπορη και αδύναμη γυναίκα που λέγαμε, από... λέγαμε νωρίτερα. Πρέπει να είναι μια φιγούρα που δεσπόζει, πρέπει να ακτινοβολεί δύναμη. Λοιπόν, όλα αυτά έρχονται και στο dating, οπότε εγώ πιστεύω ότι είναι μια στιγμή που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα νέο dating, για φεμινιστικό dating με τον όρο φεμινιστικό να είναι προσωρινός, μέχρι να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου πια το dating θα έχει αλλάξει. Αυτό ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με αυτό το βιβλίο γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους άντρες να καταλάβουν όλα αυτά που λέμε αν δεν έχουν ιδέα για το αληθινό γυναικείο βίωμα και ένα άλλο πράγμα που προσπάθησα, που προσπάθησα να κάνω βάζοντας τις δικές μου ταπεινές, πενιχρές, γομενικές ιστορίες ήταν αυτό το να εξανθρωπίσω τις γυναίκες που δηλώνουν φεμινίστριες δηλαδή ότι Πιστεύουν ότι είμαστε κάτι, αυτό το φεμιναζή, αυτό το πολύ αυστηρό, το που δεν ε, χαίρεται τίποτα από τη ζωή, που ξέρω με τις, εγώ... Με τις αξίριστες μασχάλες που βλέπετε. εδώ. Εννοείται, με, με αξίριστες μασχάλες. Ε, και γενικότερα κάτι πάρα πολύ ε, γκρίζο και απέσιο και, και τρομακτικό. Ε, όχι, απλώς θέλουμε, θέλουμε να διασκεδάσουμε επιτέλους και εμείς. Θέλουμε και εμείς να περάσουμε καλά στο dating, θέλουμε υγιείς, σχέσεις και γνωριμίες με ίσους όρους. Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, μιας και το είπες εσύ τώρα για τους φεμιναζί, είναι κάτι που θέλω από την αρχή να πω, γιατί υπάρχει ε, μία καλοπροαίρετη τοποθέτηση ενός ανοιχτόμυαλου ας πούμε, ανθρώπου, που λέει ότι οι γυναίκες βγαίνουν στο δρόμο, ξεσπαθώνουν και διαδηλώνουν, αγωνίζονται, φωνάζουν για πράγματα που τους συμφέρει. Και θα σου διαβάσω τοποθέτηση όπως ακριβώς μου έχει έρθει, είναι σε μήνυμα. Και λέει, ζητάμε εργασιακές ευκαιρίες, αλλά δεν είναι για όλες τις δουλειές. Π.χ. δεν πιστεύω ότι βγαίνει κάποια έξω να διαδώσει γιατί στο ορυχείο δουλεύουν 50 άντρες εργάτες και καμία γυναίκα. Άρα γίνεται για επαγγέλματα που έχουν ρόλους ισχύ. Π.χ. σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει γενικά υπαλλήλου των δύο φίλων, δεν πιστεύω ότι κάποια θα αγωνιζόταν για ισότητα γιατί Όλοι στην ίδια μοίρα είναι εκεί, είναι υπάλληλοι. Άμα είναι όμω επαγγέλματα που έχουν την καρέκλα στη μέση, σίγουρα εκεί θα γινόταν μεγαλύτερη αναφορά στο αν θα την έχει άντρα ή γυναίκα. Πά να με βάλει να μιλήσω για το ταξικό, Εγώ δεν θα ήθελα, Ειρήνη μου, αλλά υπάρχει αυτό. Τώρα τι να κάνουμε. Φυσικά και υπάρχει αυτό. Και τι να κάνουμε, και αυτό είναι το, το πρόβλημά μου, ότι δυστυχώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό ενώ σε αυτά που μιλάω πιστεύω ότι μπορώ. Ε, κοίτα, το ότι ο φεμινισμός σε πολλές εκφάνσεις του και σε αυτήν που, που εκπροσωπώ εγώ, δέχεται τρομερή κριτική, φυσικά και δέχεται, και ο φεμινισμός δεν είναι τέλειος. Δηλαδή, ε, υπάρχουν γυναίκες που αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινίστριες και αυτές και όλοι μαζί είμαστε ο φεμινισμός. Δεν υπάρχει... Υπάρχει, α πούμε, το, 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 το βιβλίο Bad Feminist και είχε ξεκινήσει από ένα podcast και... Είμαι κακή φεμινίστρια, είμαι ένοχη για το ότι δεν κάνω τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τα κάνω. Και ναι, ε, και η διαθεματικότητα θα έπρεπε να την καλύπτουμε σε κάθε έκφανση του φεμινισμού μας, αλλά και το ταξικό ζήτημα. Απλώς, αυτό στο οποίο είμαι αντίθετη είναι το να κρίνω την οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να κάνω τίποτα. Χρειάζεται ο κόσμος να κάνει πράγματα όπου μπορεί, όπου αντέχει, σε ό,τι τον... Σε ό,τι του μιλάει, σε ό,τι νιώθει ότι ναι, αυτό είναι το δικό μου ζήτημα. Μακάρι να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για περισσότερα πράγματα, να υπάρχουν περισσότερες φωνές. Αλλά κάτι πρέπει να γίνεται. Ξέρω ότι δεν σε κάλυψα, διότι δεν μπορώ να σε κάλυψω σε αυτό. Με κάλυψε. Ελπίζω να κάλυψε και τον ε, καλό προέδρου. Σίγουρα ο... δεν κάλυψα κανέναν. <laughs> Θέλω να, να πω μόνο αυτό που είχε πει στην αρχή, ότι που είναι κομμάτι του ότι είμαι κακή φεμινίστρια. Ότι και δίνω βήμα στου άντρε, αλλά και απευθύνομαι στου άντρε, γιατί πιστεύω ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το πράγμα. Ξέρω πολύ καλά τη θεωρία ότι δεν είναι οι λευκοί που παραχώρησαν δικαιώματα και δεν είναι ποτέ ο καταπιεστής που παραχωρεί δικαιώματα στον καταπιεσμένο. Αλλά ε, πιστεύω ότι αυτά τα θέματα για τα οποία συζητάω σε αυτόν τον επιφανειακό βαθμό του dating ας πούμε γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε και πάρα πολλά άλλα από μόνοι μας με αυτά, με αυτά που λέω εγώ ε, πρέπει να λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της κουλτούρας του βιασμού αν δεν σταματήσουν οι άντρες να μας βιάζουν. Και ναι, βέβαια, πρέπει τα... οι να μάθουν στα παιδιά τους πράγματα που θα τους κάνουν να μην μας βιάζουν, αλλά και οι άντρες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τώρα μπορούν κάπως να ξεκινήσουν να αλλάζουν. Αυτό θέλω. Γιατί, όπως λέω πολλές φορές στο βιβλίο μου, οι άντρες που θέλουμε ακόμα δεν υπάρχουν. Οπότε πρέπει να τους φτιάξουμε. Είτε να τους γεννήσουμε, εγώ όχι, <laughs> είτε, γεννήσετε. <laughs> 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 είτε να αλλάξουν. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάμε. Ευχαριστούμε και για το βιβλίο που έβγαλες και ελπίζουμε να φτάσει σε πάρα πολλά χέρια. Εγώ λοιπόν, το ελπίζω, θέλω να το δω υπογραμμισμένο, έτσι θέλω υπογραμμίσει πάνω. <laughs> υπογραμμίσεις και σημειώσεις. Ε, είναι ένα πολύ απολαυστικό βιβλίο. Αυτό είναι το, το βιβλίο. Ξαναλέω, είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκε, ο οδηγό dating για άντρε από μια φεμινίστρια, Key Books από την Ειρήνη Γεωργή. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό βράδυ σε όλε και σε όλου. Ε, γεια σα. Γεια